Καλώ ήρθατε στην κουζίνα μου, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη live. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα Σάββατο λείπαμε. Είμαστε πίσω αυτό. Είμαστε εδώ για να κάνουμε από τα αγαπημένα φαγητά όλου του πλανήτη. Όχι μόνο τη Ελλάδα. Και δικό μα και απλό και εύκολο και γρήγορο. Και σε αυτό το live θα πούμε όλα τα μυστικά, όλα όμω, για να σου βγαίνει πάντα η πίτσα τέλεια. Γι' αυτό δες το βίντεο μέχρι το τέλος, γιατί έχω ψάξει, έχω δοκιμάσει και έχω βρει τα καλύτερα για να κάνεις την τέλεια πίτσα. Και πιο πολύ θα εστιάσουμε στο ζυμάρι της πίτσας, γιατί εκεί είναι όλα τα μυστικά, αλλά και το τι θα βάλουμε από πάνω θα σας δώσω κάποιες συμβουλές. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας, να το ξέρετε αυτό. Κάθε φορά ε, είμαι χαρούμενος που κάνουμε αυτό το live και ε, η δίπλα λέει τα μηνύματα, γράφετε ό,τι θέλετε, διαβάζω δηλαδή και σας απαντάω σε αυτά που ρωτάτε και ε, τι κάνετε, πώς είστε και από που, μας βλέπετε, σημαντικό. Εσείς που μας βλέπετε ζωντανά αλλά και εσείς που θα μας δείτε μετά, σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή σε επανάληψη θα υπάρχει το βίντεο. Ε, μπορείτε να μα γράφετε, να μα ρωτάτε ό,τι θέλετε, να μα λέτε ό,τι θέλετε και εμεί είμαστε εδώ να σα απαντήσουμε. Θα απαντήσω σε όλου αμέσω. Θέλω να ξεκινήσω όμω την διαδικασία α, για να κάνω την πίτσα. Λοιπόν, εγώ αυτό το ζυμάρι που θα κάνω σήμερα είναι με αλεύρι ολική. Γιατί πάρα πολύ χρησιμοποιείται ολική και καλά κάνετε γιατί είναι πιο υγιεινό από το κανονικό αλεύρι, οπότε θα το κάνω με ολική δεσουμερινό ζυμάρι της πίτσας, αλλά μπορείτε αν θέλετε στην ίδια ποσότητα να κάνετε και με κανονικό λευκό αλεύρι. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να ενεργοποιήσω τη μαγιά μου. Έχω μαγιά στιγμής η οποία δεν θέλει πάντα να την ενεργοποιήσουμε, αλλά για να μας βγει πιο φουσκωτή και πιο ωραία η ζύμη, το ενεργοποιούμε και αυτό βοηθάει ακόμα περισσότερο το ζυμάρι μου. Για να ενεργοποιήσω καλά τη μαγιά μου, τι κάνω, ρίχνω τη μαγιά σε χλιαρό νερό. Το νερό πώς το υπολογίζετε για, την... για ότι κρατάει τη μαγιά, ε, ότι δεν την καίει δηλαδή ή την ενεργοποιεί. Πρέπει να έχει θερμοκρασία όσο αντέχει το χέρι σας, ούτε παραπάνω ούτε λιγότερο. Και η τροφή της μαγιάς τι είναι, η ζάχαρη. Γι' αυτό ρίχνω μαγιά μαζί με ζάχαρη, το ανακατεύω και θα το αφήσω λίγο να φουσκώσει, να φουσκώσει με την έννοια να αρχίσει να βγάζει αυτού του αφρού και να ενεργοποιηθεί. Την ανακατεύω καλά. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε λίγα μηνύματα. Βγαίνουν στην οθόνη, τα βλέπω εγώ τα μηνύματα. Ε, Έρενα Χοντρογιάννη, γεια σου, πίτσα που είχαμε συζήτηση πριν λίγο. Να ξέρει, θα δούμε την προέλευσή τη. Γεια σου Ιωάννα, γεια σου Κατερίνα, Ντίνα, ο Τάσο, γεια σου, Τάσο, πού είσαι, Ρε Τάσο μου, εσύ. Η Σοφία είναι εδώ, η Τούλα. Α, καλησπέρα σε όλου, γεια σου Μαρία, ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ε, α, η νίκη από τη δράμα, από τη Γερμανία η Γεωργία και πολλοί άλλοι φίλοι τα διαβάζω αμέσω. Λοιπόν, από Αγγλία η Άννα. Πολλού φίλου στο εξωτερικό και χαίρομαι γι' αυτό. Ακόμα δεν έχουμε έρθει εξωτερικό, θα έρθουμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, έχω την ποσότητα εδώ από το αλεύρι ολική. Είπαμε, βάζω ό,τι θέλετε. Ανεβάζουμε μανίκια για να πάμε να ζυμώσουμε. Λοιπόν, ένα από τα μυστικά είναι η μαγιά. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ τη μαγιά. Πρώτον, να ενεργοποιηθεί. Και δεύτερον, δεν βάζουμε μεγαλύτερη ποσότητα μαγιά. Γιατί, γιατί, όταν βάζετε πάρα πολύ μαγιά, φουσκώνει πάρα πολύ και χάνουμε τη γεύση. Οπότε, χρειάζεται λίγη μαγιά. Τα υλικά της, ε, από το ζυμάρι, θα σα τα βάλω εγώ σε link μόλι τελειώσει το live, για να ξέρετε ακριβώ πόσο. Καλησπέρα στην Ιθάκη, γεια σου, Εφη. καλησπέρα σε όλου και όλη την παρέα, βεβαίω. Λοιπόν, έχω το αλεύρι μου και σιγά σιγά, αυτό θα έχει περάσει ένα δεκάλεπτο. Τώρα δεν περιμένω δεκαλεπτά να σα ε, κουράζω, ε, θα αρχίσει να φουσκώνει. Οπότε, το ρίχνετε σιγά σιγά μέσα. Λοιπόν, ρίχνω. Το νεράκι μου, το νεράκι με τη μαγιά και τη ζάχαρη και σιγά σιγά ανακατεύω με το χέρι μου κάτω. Λοιπόν, ανακατεύω, ανακατεύω, ανακατεύω και παράλληλα με αυτό θα ρίξω και το ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο χρειαζόμαστε πάρα πολύ λίγο. Το ελαιόλαδο δίνει πάρα μα πάρα πολύ ωραία γεύση όσο λίγο και να είναι και κάνει τραγανό, είναι το μυστικό που θα κάνει τραγανό το φύλλο της πίτσας. Λοιπόν, γεια σου Σταύρο από τη Γερμανία! Έχουμε ανοιχτή πρόταση για Μπέρμιγχαμ. Οκ, οκ, είναι, αυτέ είναι οι υποσχέσει που θα τι κάνουμε, να ξέρει. Λοιπόν, ζυμώνω και τώρα θα ρίξω και λίγο αλατάκι μέσα. Το αλατάκι το ρίχνουμε για να ισορροπήσει τη γεύση και να το κάνει ωραίο. Δεν χρειάζεται πολύ. Λοιπόν, το ζυμώνο και προσέξτε τώρα τι, τι λένε οι Ιταλοί. Έχουμε και φίλου εκεί στην Ιταλία που μα λένε πάρα πολλά μυστικά για το, για το ζυμάρι τη πίτσα. Η ζύμη τη πίτσα θέλει καλό ζύμωμα. Καλό ζύμωμα για να σπάσει το άμυλο. Όταν σπάει λοιπόν το άμυλο, γίνεται πιο πλούσια και ωραία η γεύση και γίνεται τραγανό. Περίπου 20 λεπτά λένε ότι θέλει ε, ζύμωμα το ζυμάρι της πίτσας, ε, αλλά όχι περισσότερο, γιατί αν το ζυμώσουμε περισσότερο θα γίνει πολύ πολύ πιο σκληρό. Οπότε το ζυμώνουμε περίπου στο 10 λεπτό, καλά το ζουπάμε, καλά να ανακατευτούν όλα τα υλικά, να σπάσουμε το άμυλο και να γίνει ωραίο και τραγανό. Πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο. Επίση, μπορεί τώρα εσύ σε αυτή τη φάση να βάλει ό,τι θέλει. Έχουμε ακούσει πάρα πολύ ωραίε ιδέε για ζυμάρι πίτσα. Μπορούμε να βάλουμε βότανα μέσα. Μπορούμε να βάλουμε σκόρδο. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Είναι φαντασία. Αυτό είναι η βασική συνταγή για να το κάνει. Και από εκεί και πέρα χτίζει και βάζει ό,τι θέλει. Αν και αυτό που λένε οι Ιταλοί και έχουν πάρα πολύ δίκιο, το πιο απλό είναι και το πιο νόστιμο. Δεν χρειάζεται πολλά υλικά, δεν χρειάζεται να βάζουμε πάρα πολλέ γεύσει. Λίγε και καλέ πρώτε για να ξεχωρίζουν ωραία οι γεύσει. Αυτό χρειάζεται. Λοιπόν, το ανακατεύω. Έχω κάνει μια μπαλίτσα ωραία. Η ζύμη χρειάζεται αλεύρι, μέχρι να μην κολλάει στα χέρια σου. Εκεί σημαίνει το ζυμάρι είναι έτοιμο. Λοιπόν, ε, σα είπα πάλι ότι σα έχω δώσει τι ποσότητε, αλλά προσέξτε πάρα πολύ. Αν χρειαστεί, αν κολλάει στα χέρια σα, ρίχνετε λίγο περισσότερο αλεύρι. Αν σα βγει πάρα πολύ σφιχτό και τρίβει, τότε ρίχνετε λίγο νεράκι ακόμα. Το υπολογίζετε εσεί γιατί κάθε αλεύρι είναι διαφορετικό. Από την Πολωνία. Καλησπέρα στην Πολωνία, καλησπέρα στη Γερμανία, στου φίλου. Κύπρο έχουμε, σίγουρα έχουμε. Η Σάντρα ξεκινάει να τη φτιάξει. Η Σάντρα ξεκινάει να τη φτιάξουμε μαζί. Λοιπόν, έχω κάνει ένα ωραίο μπαλάκι. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία που έχει γίνει η ζύμη. Χρειάζεται κανονικά παρα, λίγο παραπάνω ε, ζύμωμα, αλλά καταλάβατε το τέτοιο. Το, το, τη διαδικασία που πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, θα πλύνω λίγο τα χέρια μου και τώρα χρειάζεται φούσκωμα. Τώρα η μαγιά έχει ενεργοποιηθεί. Θα τη βάλουμε σε ζεστό μέρος. Θα τη σκεπάσω με μια πετσέτα που δεν έχω, αλλά δεν έχει σημασία. Θα ε, τη βάλουμε σε ζεστό μέρος. Εγώ πώ φουσκώνω τι ζύμε μου τι βάζω μέσα στο φούρνο στου 30 βαθμού προσεκτικά και αφήνω τι ζύμες να φουσκώνουν. Οι παλιοί ζαχαροπλάστε και ένα από αυτού ο μπαμπά μου ε, έλεγε ότι οι ζύμες χρειάζονται ξύλινο, ε, σε, ένα, σε, ένα, ξύλινο ε, σκεύος να μπουν και έτσι φουσκώνουν καλύτερα και πιο ωραία. Και όντω είχε δίκιο γιατί το έχουμε δοκιμάσει πολύ. Λοιπόν, εγώ την έχω έτοιμη την ζήμη ζύμη μου εδώ, έχει φουσκώσει, τη σκεπάζω αυτή με την πετσετούλα και φεύγει για να φουσκώσει να βγει το δεύτερο. Η δεύτερη μου πίτσα. Λοιπόν, έχει διπλασιαστεί το... σε μέγεθο, έχει γίνει πάρα πολύ ωραία, είναι ζεστή. Να μην ξεχνάτε ότι πρέπει οπωσδήποτε τα κομματάκια τη πίτσα, τα μπαλάκια αυτά που κάνουμε, ή τη μία ζύμη, τη σκεπάζουμε οπωσδήποτε, δεν θέλουμε να ξεραθεί. Γιατί αν ξεραθεί, θα κάνει αυτά τα ξερά κομματάκια, το θα τη ζυμώσουμε, δεν θα είναι ωραία. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι εύκολα που θα την ανοίξω, ε, θα σα δείξω έναν τρόπο που να ανοίγετε την πίτσα. Και να είναι ε, ομοιόμορφη. Ε, δεν χρειάζεται πάντα να είναι ομοιόμορφη, αλλά εγώ θα σα δείξω ένα ωραίο έτσι να είναι ευπαρουσίαση και ομοιόμορφη. Λοιπόν, την πατάω λίγο ακόμα, να την ξαναρίξω δηλαδή τη ζύμη μου, και τώρα με ένα πλάστη θα την ανοίξω. Αν δεν έχετε πλάστη, μπορείτε να πάρετε πφ, ένα ποτήρι, κάτι, και να την ανοίξετε, ή ακόμα και με τα χέρια σα. Λοιπόν, τώρα το μεγάλο δίλημα για όλου. Σα αρέσει το λεπτό ζυμάρι τη πίτσα ή το χοντρό ζυμάρι τη πίτσα. Για απαντήστε μου σε αυτό. Απαντήστε μου να ξέρω, εγώ θα σας πω τη δική μου γνώμη, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το λεπτό ζυμάρι πίτσας. Και αυτό είναι και κανονικά ε, το κανονικό που κάνουν αν πάρουμε την βασική συνταγή ε, της Ιταλίας που κάνουν την πίτσα. Να ξέρετε στην Ιταλία, μας βλέπουν και φίλοι από εκεί, έχετε πάει πολύ από εκεί. Καλησπέρα στην Κέρκυρα. Λοιπόν, Έχετε πάει πολύ εκεί. Ο καθένα που θα κάτσει να φάει σε ένα εστιατόριο στην Ιταλία θα φάει από μία πίτσα ο καθένα. Δηλαδή, αν είναι πέντε άτομα, θα πάρουν πέντε πίτσε. Δεν μοιράζονται τι πίτσε στην Ιταλία. Είναι τόσο λεπτό και ελαφρύ το ζυμάρι, που ο καθένα τρώει από μία πίτσα. Και ε, βάζουν πάρα πολύ λίγα υλικά. Αυτό με τα υλικά θα σα τα πω σε λίγο για να σα πω τι υλικά βάζουμε πάνω και τι προτείνω να βάλουμε πάνω. Λοιπόν, την έχω ανοίξει. Τώρα και έτσι πως έχει ανοίξει είναι μια χαρά. Δεν είναι άσχημη, έτσι. Εμένα μου αρέσει αυτό το πιο ατιμέλιτο ε, στυλ. Αλλά αν θέλετε να το κόψετε ωραία για να είναι παρουσίαστη, παίρνετε ένα κουπάτ, το βάζετε σε ό,τι μέγεθος θέλετε. Το βάζετε μία στη μέση και γίνεται ολοστρόγγυλο, ολοστρόγγυλη πίτσα. Μπορείτε να βάλετε μικρότερο, μπορείτε να βάλετε μεγαλύτερο, ό,τι θέλετε. Το κρατάω το ζυμαράκι αυτό στην άκρη και θα το χρησιμοποιήσω να κάνω περισσότερε πίτσε. Το αφήνω εδώ. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι έχω να σα πω. Αν θέλετε θα βάλω πάνω το, θα σα το πω μετά. Λοιπόν, θα βάλω πάνω το, την ε, σάλτσουλα μου. Η σάλτσα, άλλα μεγάλα μυστικά της Ιταλίας. Κάθε σπίτι εκεί πέρα στην Ιταλία έχει διαφορετικό μυστικό, ε, μυστική συνταγή για να κάνει το, τη σάλτσα τη πίτσα αυτή. Λοιπόν, μπορείτε να πάρετε φρέσκε δωματούλε, να τις τρίψετε καλά στον τρίφτη, λίγη ζαχαρίτσα χρειάζεται, λίγο λατάκι και τη βάζετε πάνω. Ακόμα και από σάλτσα που έχετε βράσει την προηγούμενη μέρα και σα έχει περισσέψει, θα είναι πάρα πολύ ωραίο να το κάνετε αυτό. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά μυστικά, έχουμε ακούσει πάρα πολλέ συνταγέ για την σάλτσα τη πίτσα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Α, λεπτό βλέπω, λεπτή σα αρέσει με περισσότερη ζύμη, μπράβο. Α, τη Βέρα μου λέει ότι αρέσει πιο χοντρό η ε, λο, Λοβέτα πιο χοντρό. Λοιπόν, ε, βάζουμε αυτό. Τώρα εσείς αν θέλετε να ετοιμάσετε κάποιες πίτσες έτσι που είναι έτοιμες και να τις βάλετε στην κατάψυξη, τι κάνετε τώρα. Θα πάρετε αυτό, θα το βάλετε στο φούρνο να ψηθεί, θα το βάλετε 10 λεπτά για να ψηθεί στο φούρνο, ίσα ίσα να αρχίσει να πιάνει από πάνω. Μόλις γίνει αυτό το, βγάλετε, το, το βγάζετε, το αφήνετε να κρυώσει και σε αυτή τη φάση το βάζετε όταν κρυώσει, το βάζετε στην κατάψυξη και μπορείτε να έχετε πολλέ πίτσε έτσι και ανά πάση στιγμή να τι βγάζετε λίγο προψημένε. Είναι η καλύτερη φάση για να μπορέσει ε, να κρατήσει και να διατηρήσει την πίτσα. Επίση, επειδή οι οικιακοί φούρνοι ε, σε πιο χαμηλή θερμοκρασία και ψήνεται διαφορετικά η βάση τη πίτσα και διαφορετικά τα υλικά τη πίτσα, καλό θα είναι όταν θα κάνετε πίτσα για εκείνη την ώρα, όχι μόνο για να τη βάλετε στην κατάψυξη, Καλό θα είναι λοιπόν να την προψήσετε όπως σας είπα και μετά να βάλετε τα υλικά και να συνεχίσετε το ψήσιμο. Έτσι θα σας γίνει πολύ πολύ πιο ωραία. Α, λοιπόν, λοιπόν ε, συνεχίζω, διαβάζω και μηνύματα και μπερδεύομαι. Τώρα θα βάλω τη μοτσαρέλα μου από πάνω. Μοτσαρέλα, ξέρετε, το καλύτερο τυρί για πίτσα, κασέρι που το λέμε εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, είναι η μοτσαρέλα. Είναι ουδέτερο ωραίο, ταιριάζει πάρα πολύ στην πίτσα και έτσι ελαστικό. Για μένα είναι η μοτσαρέλα. Παρ' όλα αυτά, η πίτσα έτσι κι αλλιώ είναι φαντασία. Βάζετε πάνω ό,τι θέλετε. Λοιπόν, λίγα υλικά χρειάζονται όμω. Λίγα υλικά για να μην καλύπτουμε τι γεύσει για να, να, έχουμε ωραία γεύση και να την απολαμβάνουμε και να μην είναι πάρα πολύ βαριά. Παρ' όλα αυτά είναι προσωπική επιλογή του καθενό. Έχω εδώ μανιταράκια, φρέσκο, ωραίο μανιτάρι. Το φρέσκο μανιτάρι αυτό δίνει ιδιαίτερη γεύση στην πίτσα μου. Γιατί αν πάρετε μανιτάρι κονσέρβα, ξέρετε και γνωρίζετε ότι δεν είναι και τόσο η γεύση του ε, δυνατή. Λοιπόν, τέλεια μοτσαρέλα. Μα λέει: Α, κυρία Ευδοξία, καλησπέρα σα. Φίλοι, από παλιά η κυρία Ευδοξία. Η κυρία Ευδοξία και αν μαγειρεύει πολύ ωραία. Λοιπόν, και η πίτσα είναι έτοιμη. Μπαίνει στο φούρνο για μισή ώρα, προθερμασμένο, προθερμασμένο φούρνο, το λέω σωστά, την για μισή ώρα, προσέχετε να πιάσει καλά και να ψηθεί καλά από κάτω, αντιστάσεις πάνω κάτω για μένα είναι ό,τι καλύτερο, σε μια λαμαρίνα να την ψήσουμε, ώστε να ψηθεί και καλά από κάτω η πίτσα. Λοιπόν, αυτή είναι η πίτσα, αυτό είναι το ζυμάρι, με ολική, με κανονικό. Το κάνετε όπω θέλετε. Αμέσω μετά το τέλο του live, εγώ θα σα βάλω το link από κάτω να δείτε τη δική μα εκδοχή για πίτσα. Τη δική μα συνταγή, που είναι πάρα πολύ ωραία και βγαίνει πάρα πολύ ωραία, και είναι ό,τι πρέπει για Σάββατο βράδυ. Και αν περισσέψει, η κρύα πίτσα είναι το καλύτερο πρωινό. Συμφωνείτε, ναι ή όχι. Φαντάζομαι πω ναι. Λοιπόν, είναι μια εύκολη λύση, μπορεί να γίνει και πολλά άλλα. Ε. Μπορεί να το κλείσει, να γίνει καλτσόνερ. Ό,τι θέλει εσύ. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, αναβάσαμε ένα υπέροχο τυραμισού χωρί αυγά, χωρί ζάχαρη. Θέλω να πα στο κανάλι στο YouTube να το δει. Όπω και μια πάρα πολύ ωραία κοτόσουπα. Και μια που μιλάω για κοτόπουλο, έχω να σου πω ότι τη Δευτέρα στο κανάλι έρχεται μια εξαιρετική κοτόπιτα, πανεύκολη, χωρί φύλλο και πεντανόστιμη. Αγαπάτε τις κοτόπιτες, για πείτε μου λίγο για τις κοτόπιτες, γιατί αν τις αγαπάτε θα έρθουν κι άλλες στο κανάλι, από πίτες και κοτόπιτες και ό,τι θέλετε, επειδή έχω δει ότι αγαπάτε πάρα πολύ τις πίτες. Λοιπόν, θέλω να κάνετε κοινοποίηση αυτού του βίντεο, θέλω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, θέλω να μου είστε πάρα πολύ καλά, θέλω να κάνετε την πίτσα και θέλω να είστε όλοι εδώ το επόμενο Σάββατο που θα κάνουμε μια συνταγή την οποία έχετε ζητήσει εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, έρχομαι να απαντήσω σε όλα τα μηνύματα που δεν έχω προλάβει να δω τόση ώρα και σας βάζω και το link με τη συνταγή. Να περάσετε ένα τέλειο Σαββατόβραδο, πολλά φιλιά σε όλους!